Επίσκεψη στις Σέρες την Κυριακή 29 Μαΐου πραγματοποίησε ο Θανάσης Παφίλης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ο κύριος Παφίλης είχε συνάντηση με μέλη και αντιπροσώπους του ΟΕΒΕΣ στα γραφεία της Ομοσπονδίας, όπου και ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διάφοροι επαγγελματικοί κλάδοι. Κοιτάξτε, τα προβλήματα είναι ενιαία για όλη την Ελλάδα. Σε κάθε νομό εκφράζονται το ίδιο σχεδόν. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες ιδιομορφίες. Αφορούν πρώτα απ' όλα τη ζωή των ανθρώπων. Ακρίβεια, μεροκάματα χαμηλά, αυξήσεις στο ρεύμα, συνέπειες από τον πόλεμο. Γενικά αυτό που ζούμε είναι ένας πόλεμος, εσωτερικός πόλεμος. Είναι ο πόλεμος που κάνουν οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια κατά των εργαζομένων. Ένας πόλεμος που έχει κερδισμένους και χαμένους. Που μόνιμα χαμένοι είναι οι εργαζόμενοι, με μισθούς χαμηλούς, με συστήματα υγείας, παιδεία κλπ. Όλα τα οποία επιβαρύνουν, με την ανεργία, με τις μικροεπιχειρήσεις να μην μπορούν να επιβιώσουν. Και κερδισμένοι είναι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και τα μονοπόλια που κερδίζουν απίστευτα ποσά και στην ειρήνη εντός εισαγωγικών αλλά και στο πόλεμο. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Έχετε να τους προτείνετε κάτι? Και η όλη συζήτηση η οποία έγινε πέρα από τα προβλήματα που εμείς έχουμε καταθέσει και προτάσεις νόμων και συγκεκριμένες προτάσεις και για την ενέργεια και για τους αυτοαπασχολούμενους, για όλους. Αλλά αυτές οι προτάσεις με τις οποίες συμφωνούν οι φορείς γενικά και η πλειοψηφία του κόσμου απορρίπτονται πανηγυρικά από όλα τα άλλα κόμματα. Ο βουλευτής μετέφερε το μήνυμα ότι οι πολίτες θα πρέπει να συστρατευθούν και να στηρίξουν τον Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αυτό που εμείς θέλουμε να μεταφέρουμε σαν μήνυμα στον κόσμο είναι ότι πρέπει να κάνει άλλη επιλογή. Δεν μπορεί να συνέχεια να στηρίζει αυτούς που τον έχουν φέρει σε αυτή την άθλια κατάσταση. Πρέπει να στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να συμπορευτεί μαζί του και με διαφωνίες δεκτές θα τις βρούμε στην πορεία, γιατί εμείς πρώτα απ' όλα δικαιωθήκαμε και σε σχέση με τα μνημόνια και σε σχέση με το τι θα έκανε η Νέα Δημοκρατία ή πριν τι θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ήμασταν και στην πρώτη γραμμή όλων των αγώνων. Και ορισμένοι αγώνες έφεραν με αποτέλεσμα, όπως τη ΚΟΣΚΟ, όπως τη ΣΥΦΟΝΤ, όπως τη Ομοσπονδία Οικοδόμων και άλλοι. Και πρέπει να πούμε ότι και το μήνυμα που δόθηκε στα πανεπιστήμια με την ανάδειξη της προσπλαστικής σε πρώτη δύναμη, στον χώρο της νεολαίας, μπορεί και πρέπει να το ακολουθήσει ο ελληνικός λαός. Να αλλάξει δηλαδή, έστω και με αμφιβολίες, να αλλάξει ψήφο και να ρίξει στο ΚΚΕ να βγει πιο ενισχυμένο. Ενώ στη συνέχεια ακολούθησε συναιστίαση στην κατάμεστη από κόσμο ταβέρνα σταθμός που διοργανώθηκε από την Τομεακή Επιτροπή Σερών. Κοιτάξτε, μας θυμάει με την συμμετοχή του και με το χαιρετισμό του στη συναιστίαση που κάνουμε σε λίγο μετά από πολύ καιρό ως οργάνωση με φίλους, με συντρόφους από όλο τον νομό. Και το συνδυάσαμε και με μια επίσκεψη και συνάντηση που κάναμε με τον ΟΕΒΕΣ και πρωτοβάθμια σωματεία επαγγελματιών εμπόρων στο επιμελητήριο. Ο κ. Παφίλης είπε ότι είστε σε μια διαρκή επαφή με τον πολίτη και με τον κόσμο όλο αυτό το διάστημα παρόλη την πανδημία. Κοιτάξτε, τώρα στις Σέρες μένουμε, ξέρουμε πολύ καλά όλο αυτό το διάστημα πόσο ήμασταν μάχημοι σε ό,τι αγώνα και σε ό,τι διεκδίκηση, πόσο μάλλον με τα περιοριστικά μέτρα τα προηγούμενα 2 χρόνια που δεν σταματήσαμε καθόλου. Ούτε τη δράση μας, ούτε τις πρωτοβουλίες μας, ούτε τις συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς, θέλετε αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, με λαϊκά στρώματα που πλήττονται τώρα με την κατάσταση του πολέμου, της ακρίβειας, της ενεργειακής φτώχειας. Είμαστε πανταχού παρόντες και μάλιστα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις, αυτό που λέμε για την ανασύνταξη εδώ πέρα και στις Σέρες, του εργατικού, του λαϊκού κινήματος, να διεκδικήσουν δηλαδή οι ίδιοι οι Σεραίοι την ζωή που τους αξίζει να ζουν.